αναφερθούμε στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας που μόλις παρακολουθήσαμε. Θα κάνουμε ωστόσο αρχή με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κ. Γεραπετρίτη. Καλησπέρα, Γιάννο. Καλησπέρα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη. Μίλησε για παρερμηνία, μίλησε για υπονόμευση της εθνικής υπόθεσης για τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέρουμε στο τέλος. Γι' αυτό προτείνω να πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη, τις αρχικές, και ένα βίντεο που αφορά στην τηλεοπτική εμφάνιση που είχε ο κ. Μάζης, ο καθηγητής εδώ στις τομές στα γεγονότα την περασμένη εβδομάδα, και να επανέλθουμε για να σχολιάσουμε. Πάμε να το δούμε. Για να συζητάμε ή υπάρχει και διάθεση, κύριε Υπουργέ, για να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Και το ένα βήμα παραπέρα δεν είναι άλλο από την προσφυγή στη Χάγη. Και εδώ επιτρέπει να σας πω ότι πρέπει και για σας να λειτουργεί διδακτικά η ιστορία με τις πρέσπες. Ένα σύνθετο θέμα, το έλυσε η προηγούμενη κυβέρνηση, οφείλω να πω με αρκετή γενναιότητα, και επέμεινε παρά τις κραυγές, και δεν ξέρω αν είναι και διδακτικό εν τέλει, ότι όταν υπάρχει θέληση και πολιτική βούληση, μπορεί να λυθούν τα πράγματα, πολλές φορές κόντρα και στο λαϊκό συνέστημα. Η δικιά μου προδιάθεση με την εντολή του Πρωθυπουργού είναι να αγγίξουμε με γενναιότητα και θέματα τα οποία μας ταλανίζουν επί δεκαετία. Θα μου επιτρέψετε για το Κυπριακό να έχω ένα ειδικό κεφάλαιο, γιατί είναι η μεγάλη εθνική μου ευαισθησία και θα ήθελα να τοποθετηθώ. Και η χαίνουσα εθνική πληγή. Όμως, σε ό,τι αφορά τα κομμάτια της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, θέλω να πω ότι αυτό είναι απαρέγκλητη προϋπόθεση για μακρά και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Ακόμη και το ζήτημα που ανέκυψε στην Κάσο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει οριοθέτηση. Και εκεί υπάρχει μία επικάλυψη μεταξύ ενός νομίμου και υπαρκτού συμφώνου, όπως είναι το ελληνογυπτιακό, και μεταξύ ενός ακύρου και ανυποστάτου, που είναι το τουρκικό, αλλά αξιώσεις υπάρχουν. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα πρέπει να επιληθεί. Εάν με ρωτάτε αν θέλω να επιληθεί ως Έλληνας πολίτης και όχι ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Ναι, θέλω να λυθεί. Θέλω τα παιδιά, οι επόμενες γενιές, να ζήσουν σε μια ειρήνη χωρίς να έχουν το άγχος κάθε φορά ποιο πλοίο θα βγει στην περιοχή. Πολιτική βούληση. Εάν με ρωτάτε, εάν πιστεύω ότι υπάρχει γενναιότητα για να συμβεί. Έχει δίκιο ο κύριος Παπαδόπουλος. Και να πω επιπρόσθετα σε αυτό που λέει ο Ανδρέας, πέραν της γενναιότητας, επειδή είπατε για τις επόμενες γενιές, οι επόμενες γενιές στην Τουρκία θα διδάσκονται στα σχολικά εγχειρίδια τη γαλάζια πατρίδα. Με κάθε βοηθούν όλα αυτά. Θα να γίνει προχωρημένες συζητήσεις τότε. Θα είμαι σαφής. Η ακινησία και η αδράνεια στο Κυπριακό, η έλλειψη πολιτικής γενναιότητας, οδήγησε δυστυχώς σε πιο ακραίες θέσεις την Τουρκία. Στη λύση δηλαδή των δύο κρατών, της κυριαρχικής ισότητας, που είναι στην πραγματικότητα το αφήγημα των τελευταίων ετών εκ μέρους της Τουρκίας. Εγώ έχω μάθει τα ελληνικά σε σχολεία τα οποία τα εδίδασκαν και στην ελληνική και στην αρχαία μορφή. Έμαθα την συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, συγγράφω τόσα χρόνια, είμαι και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, οπότε μπορώ να υποθέσω ότι 5 κουτσά ελληνικά τα ξέρω. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η έννοια της γενναιότητος που μου μάθανε εμένα οι δάσκαλοι μου είναι τελείως διαφορετική, ειλικρινά, αντιδιαμετρικά διαφορετική από αυτήν τη γενναιότητα που επικαλείται ο κύριος Γεραπετρίτης. Αντιθέτως, οι μεγάλες υποχωρήσεις τις οποίες πρέπει να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Χριστοδουλίδη στην συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Πολίτης, την οποία άκουσα με πολύ προσοχή, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τις δούμε να υλοποιούνται. Επίσης, εκείνο το οποίο πρέπει, το οποίο είπε πάλι ο κύριος Χριστοδουλίδης στην ίδια συνέντευξη, ήταν ότι πρέπει να φροντίσουμε να καταλάβουμε ότι η Τουρκία θα πάρει περισσότερα από αυτά τα οποία έχει σήμερα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις. Να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν μας είδατε από την αρχή, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα με στημένες διαρροές στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ανασκεύασε και είπε ότι όταν μιλούσε για γενναιότητα, μιλούσε για την τουρκική πλευρά και όχι τη δική μας. Είδατε τις δηλώσεις. Γιάννο Χαραλαμπίδη, ο λόγος σε σένα.
Δεν χωρεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το τι ήθελε να πει ο κύριος Γεραπετρίτης. Ακριβώς το γεγονός ότι αναγκάζεται κατόπιν των δικών μας πιέσεων, όπως λένε και οι Ελλαδίτες αδερφοί, να προχωρήσει σε κολοτούμπα, αποδεικνύουν τις πραγματικές του προθέσεις και από το βίντεο και γίνεται ένα ερώτημα. Εφόσον ο κύριος Γεραπετρίτης εννοεί την Τουρκία, τι χρειάζονται οι γενναίες τολμηρές αποφάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Δηλαδή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα πάρει γενναίες και τολμηρές αποφάσεις? Η Αθήνα δηλαδή είναι πιο πατριωτική από τη Λευκωσία. Άρα η Λευκωσία είναι έτοιμη για υποχωρήσεις, ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης είναι έτοιμος να πιέσει την Τουρκία. Και ο κύριος Γεραπετρίτης είναι έτοιμος να πιέσει την Τουρκία. Πώς? Όταν προωθεί στο IMO, δηλαδή στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, τους Τούρκους. Πώς? Όταν ο κύριος Γεραπετρίτης προωθεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ, άνθρωπο του τουρκικού βαθέως κράτους, πώς? Βλέπουμε και τη φωτογραφία, Γιάννο. Όταν ο κύριος Γεραπετρίτης... Από την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Αθήνα είναι ο κύριος Γεραπετρίτης στη φωτογραφία, ναι. Υποκλίνεται στον αφέντη του. Εμείς δεν υποκληθήκαμε, ούτε θα υποκληθούμε στον αφέντη μας. Δεν είναι κανένας που υπονομεύει τις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας, παραμένουν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μητσοτάκης με συνένοχο που συγκαλύπτει τον κύριο Χριστοδουλίδη. Και είναι κρίμα ο κύριος Χριστοδουλίδης, διότι μέσω του κυρίου Γεραπετρίτη γίνεται όμηρος της Τουρκίας. Συνεχίζω δε με το εξής. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε το πράσινο φως για να ενταχθεί η Τουρκία χέρι-χέρι τον περασμένο Φεβρουάριο στο σύστημα εράμινας της Ευρώπης και πίεσε ή δεν πίεσε την Κύπρο να μείνει εκτός. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πατριώτης, τι προωθεί ως επίλυση του Κυπριακού? Να απολέσουμε το δικαίωμα ψήφου στο Βορρά, να έχουμε εκ περιτροπής Προεδρία? Ως καθηγητής πανεπιστημίου μπορεί να μας ερμηνεύσει τι σημαίνει και αν είναι ή όχι διχοτόμηση της εκτελεστικής εξουσίας η εκπεριτροπής Προεδρία? Δέχεται στον Πειραιά ο κύριος Γεραπετρίτης, από τον οποίο κατάγεται, εάν εισβάλλει η Τουρκία, να χάσει το δικαίωμα ψήφου, να μην ψηφίζει δηλαδή στον Πειραιά? Άρα ο κύριος Γεραπετρίτης να προσέχει πολύ όταν μιλά σε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνισμού, τον οποίο οι παππούδες, οι πατέρες, έχουν πολεμήσει με την ελληνική σημαία, και απαιτούμε σεβασμό από τον κύριο Γεραπετρίτη. Τα πολιτικά του λάθη είναι δικαίωμα. Η υποτίμηση όμως της νοημοσύνης μας δεν είναι στοιχείο ανδρός. Και αυτό δεν είναι σεξιστικό. Αν ήταν κυρία ο κύριος Γεραπετρίτης, θα του μιλούσα διαφορετικά. Ασφαλώς. Άρα θα πρέπει να τιμά τα παντελόνια που φορεί. Βεβαίως με τέτοιες υποκλίσεις προς τον κύριο Ερντογάν, είναι πρόδειλο εάν τιμά το λόγο του και τα παντελόνια του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Όσο δε για τον Κύπριο Πρόεδρο, είναι κρίμα, διότι το γνωρίζω χρόνια. Πόσο αλλάζουν οι άνθρωποι όταν κάτσουν στην καρέκλα της εξουσίας. Χθες ήταν ενοχλημένος και η κυβέρνηση του. Σήμερα συγκαλύπτει τον κύριο Γεραπετρίτη. Υπήρχε και δημοσίευμα συνέντευξή του στα Νέα χθες, να υπενθυμίσουμε. Όπου είχε πει για όσους δεν το παρακολούθησαν, ότι δεν θα κρύβουμε τις διαφορές κατά το χαλί. Αυτή η αναξιοπιστία Αθηνών και Λευκωσίας βγαίνει προς τα έξω. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Σταντάρ, μέχρι στιγμής, διότι ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω, τους εξευτελίζει. Και υπάρχει το εξής ερώτημα. Τι γίνεται παρακάτω εάν δεν πάει ο κύριος Σταντάρ? Εμείς από αυτό το στούντιο υπεύθυνα έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κύριος στόχος μας είναι η διαφύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι η ένταξη ως βάση, η ένταξη στο διάλογο και ως βάση επίλυσης του Κυπριακού το πρωτόκολλο 10, δηλαδή αυτό με το οποίο ενταχθήκαμε ως ολόκληρο ενιαίο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αντιδήλωση της 25ης Σεπτεμβρίου που αναφέρει ότι η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Χριστοδουλίδη μας έχουν οδηγήσει στο εξευτελιστικό σημείο να είμαστε ένα μήνυμα, διότι μας πιέζει η Τουρκία να αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος, αντί αυτοί οι κύριοι να πιέζουν την Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς σέβεται τις αρχές, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πότε έχει θέσει ως βάση λύσης του Κυπριακού το θέμα της αντιδήλωσης της 21ης Σεπτεμβρίου. Έχει θέσει ως προϋπόθεση των συνομιλιών την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, όπως απαιτούν οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απαιτεί η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου. Άρα τόσο ο κύριος Γεραπετρίτης, όσο και ο κύριος Χριστοδουλίδης, δεν υποσκάπτουν μόνο τις σχέσεις Αθηνών-Λευκοσίας, δηλαδή τις σχέσεις του ελληνισμού, αλλά υποσκάπτουν και την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία θέλουν να τη διαλύσουν και να τη μετατρέψουν σε δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη, όπως ήταν ο αρχικός στόχος της εισβολής το 1974. Οι Τούρκοι γιατί εισέβαλαν στην Κύπρο το 1974? Για να χωρίσουν γεωγραφικά, πληθυσμιακά και διοικητικά την Κύπρο και να επιβάλλουν την Ομοσπονδία και μετά, αφού την κέρδισαν στο Κράς Μοντανά, να θέλουν δύο κράτη. Και επειδή οι Τούρκοι κέρδισαν τη δική τους προηγούμενη θέση στο Κράς Μοντανά, δηλαδή τα δύο συνιστώντα κράτη στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, έχουν σηκώσει σημαία ο κύριος Χριστοδουλίδης με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Μητσοτάκη, την προηγούμενη τουρκική θέση την αποενοχοποίησαν και τώρα προχωρούν, λένε να την ανατρέψουν. Πώς θα την ανατρέψουν? Αυτή είναι η απελευθέρωση? Είναι οξφορδιανός ο κύριος Γεραπετρίτης? Δεν γνωρίζει την ιστορία του Κυπριακού? Δεν γνωρίζει δηλαδή ότι η πολιτική ισότητα έχει τεθεί εδώ και χρόνια? Δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν έγγραφα τα οποία, εντός των οποίων ο Κληρίδης την είχε απορρίψει προτού τη δεχτεί? Η γενναιότητα του κυρίου Γεραπετρίτη το είδαμε και στο βίντεο προηγουμένως με τους συναδέλφους από την ΕΕ, αν δεν κάνω λάθος. Η γενναιότητα είναι ευτυχώς, συμφωνία των Πρεσπών. Οι πατεράδες μας πολεμούσαν για την Ελλάδα και όχι για το αθηναϊκό κράτος του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και η έννοια του αθηναϊκού κράτους δεν είναι δική μου. Είναι ενός μεγάλου Έλληνα, του Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος εκτός των άλλων είχε πει ότι σώζοντας τη Μακεδονία μας, σώζουμε την Ελλάδα. Κύριε Γεραπετρίτη και κύριε Χριστοδουλίδη, σώζοντας την Κύπρο, σώζουμε την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν το έχουν κατά νου, διότι αμφιβάλλω, θεωρούν τον Δραγούμη προφανώς εθνικιστή. Μάλιστα. Και τον Σουλτάνο καλό φίλο. Το είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, είπε ή δεν είπε ότι με τον Ερντογάν, ακούστε τι είπε ο πρόεδρος, μπορεί να λυθεί το Κυπριακό διότι θα επιβάλλει τη λύση. Δηλαδή χρησιμοποιεί το φασίστα για να επιβάλλει λύση. Καλά, ο φασίστας τι λύση θα επιβάλλει εκτός από μια φασιστική? Φασιστική. Γιάννο, θέλω πολύ εντάχει να συζητήσουμε, να μας πεις δύο λόγια και για το θέμα της σημερινής, για την ευρωπαϊκή αεράμινα που η Κύπρος είναι εκτός. Εμείς που χρειαζόμαστε είμαστε εκτός και η Τουρκία με την Ελλάδα μπήκαν. Χέρι-χέρι το Φεβρουάριο, η Τουρκία μαζί με την Ελλάδα εντάχθηκαν στο σύστημα αυτό της ευρωπαϊκής αεράμινας και η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία την έχει ανάγκη, είναι εκτός. Γιατί την έχει ανάγκη? Εάν δείτε τους χάρτες, ολόκληρη η Ευρώπη, πλην των Γάλλων, οι οποίοι ξέρετε και των Ιταλών, ξέρετε γιατί είναι έξω. Ναι, βλέπουμε διότι το χάρτη. Διότι υπάρχουν χρήματα. Δεν τους εγκρίθηκε σε μία από τις ζώνες, υπάρχουν τέσσερις ζώνες αεράμινας, μία από τις τέσσερις ζώνες αεράμινας και τώρα κάνουν μπαζάρι για να μπουν. Άρα δεν είναι για λόγους εθνικού συμφέροντος ή ασφάλειας που είναι έξω, αλλά για λόγους οικονομικούς και για άλλα συμφέροντα που έχουν διαφωνίες με τη Γερμανία. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια Αεράμινας προσφέρει στην Κύπρο το πλεονέκτημα να αποφεύγει τις τουρκικές απειλές, υπό την έννοια ότι η Τουρκία σήμερα μας κατηγορεί για τις σχέσεις μας με το Ισραήλ και τις στρατιωτικές. Το σύστημα Ευρωπαϊκής Αεράμινας, ξέρετε που στηρίζεται? Το γερμανικό στηρίζεται στην αγορά του σιδηρού θόλου από το Ισραήλ και το σύστημα της τέταρτης ζώνης που αφορά τα πολύ μεγάλου βεληνικούς οπλικά συστήματα στο Arrow 3, στο Velos 3 του Ισραήλ. Άρα, αφαιρείται από την Τουρκία το οποιοδήποτε επιχείρημα, εάν εντασσόμασταν ήδη. Σωστό. Ότι αγοράζουμε εμείς όπλα από το Ισραήλ για να αμυνθούμε. Και ερώτηση, γιατί δεν μπήκε η Κύπρος? Ήταν ευθύνη του κυρίου Χριστοδουλίδη ή ο κύριος Χριστοδουλίδης πιέστηκε από τον κύριο Γεραπετρίτη ή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ή από τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας για να μην τα τσουγκρίσουν με την Τουρκία? Ας διερωτηθεί ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι τηλεθεατές, τι ήταν προτιμότερο, η Κύπρος και η Ελλάδα να μπουν χέρι-χέρι διότι απειλούνται από την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αεράμινας ή να μπει μόνη της η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία? Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Δεν θα υπάρξει συγκάλυψη.